Το rebound από τον Φασούλα, Σταυρόπουλος κόβει την προσπάθεια του Σταυρόπουλου να δημιουργήσει τον εφηβιασμό από τον Μπόσκοβιτς. Σταυρόπουλος και πάλι. Ανδρίτσος, Σταυρόπουλος. Χάνει το rebound, Σίλβερ. Η μπάλα πάει στον Μόσκοβιτς. Μπέρκοβιτς από τον Ανδρίτσο, πολύ ωραία μαρκαρέτε, Σίλβερ. Μπέρκοβιτς, Λάσοφ, Μπέρκοβιτς και πάλι. Και βήματα από τον Σίλβερ, αλλά προηγουμένως έχει σφυρίξει φάουλ. Φάουλ που σφυρίζει στον Κατσούλη, ήταν το δεύτερο φάουλ που έγινε πάνω στον Σίλβερ. Πλάγι μπάλα για τους Ισραηλινούς, μια και η ελληνική ομάδα έχει συμπληρώσει 7 φάουλ. Το Ισραήλ 4 και Μόσκοβιτς τον Μπέρκοβιτς. Rebound από τον Γκάλι. Πολύ ωραία η παλιά για τον Φιλίππου και το καλάθι. 32-26 και Μόσκοβιτς τώρα για την Ισραηλινή ομάδα. Μόσκοβιτς, Μπέρκοβιτς, Μόσκοβιτς, Σίλβερ. Αστοχή. Ο κοντός ο Μόσκοβιτς παίρνει το rebound από τον Φιλίππου. Από τον Μπέρκοβιτς το Σίλβερ και πάλι Μπέρκοβιτς. Να ο Μόσκοβιτς σε μια προσπάθειά του αποτυγχάνει. Επόμενο ήταν μέσα στην ελληνική ομάδα. Μπέρκοβιτς το σουτ. Αστοχή. Η τρίτη στη σειρά. Αποτυχημένη επιθετική προσπάθεια των Ισραηλινών. Να ο Γκάλης όμως που επιτυγχάνει το καλάθι. Η διαφορά αυξάνεται στους 8 πόντους. 34-26 το σκορ. 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε ένα time out που ζητάει ο Ισραηλινός ο coach. Που ας τον ακούσουμε και τι λέει. Οι Ισραηλινοί τώρα στην επίθεση με τον Μόσκοβιτς στον Μότι και πάλι Μόσκοβιτς. Η μπάλα πάει στον Γιάντσι που αντικατέστησε τον Μπέρκοβιτς προηγουμένως. Μότι, Λάσοφ, Μόσκοβιτς και Γιάντσι και τελικά έχουμε φάουλα από τον Σταυρόπουλο. Η μπάλα στον Γιάντσι, με συγχωρείτε. Σίλβερ, στον Λάσο, η κίνηση pivot και το καλάθι. 34-28 το σκορ υπέρ της ελληνικής ομάδας πάντα. Σταυρόπουλος στην επίδεση, 8 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκάλης στο Σταυρόπουλο. Γκάλης που χάνει την μπάλα. Σίλβερ και το καλάθι από τον Γιάντσι. Μειώνει το Ισραήλ τη διαφορά στα δύο καλάθια, 34-30, πάντα υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και ο Σταυρόπουλος στον Ανδρίτσο, από εκεί και πάλι στον Σταυρόπουλο που κερδίζει το φάουλ από τον Μπέρκοβιτς. Το πέμπτο φάουλ για τους Ισραηλινούς, η μπάλα θα παιχτεί από πλάγια. Με τον Γκάλη στον Σταυρόπουλο. Ανδρίτσος, Σταυρόπουλος και πάλι. Προσπαθεί ο Φιλίππου, χάνει την μπάλα, την κερδίζει πολύ ωραίο ο Ανδρίτσος και επιτυχαίνει το καλάθι. 36-30 το σκόρο. 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Μόσκοβιτς για τους Ισραηλινούς. Γιάντσι, Μόσκοβιτς, αλλάζει με τον Μότι και πάλι Γιάντσι και πάλι Μόσκοβιτς, Γιάντσι. 36-32 και από τον Φασούλα στον Σταυρόπουλο, από εκεί στον Γκάλι. Ανδρίτσος, Σταυρόπουλος, Ανδρίτσος, Σταυρόπουλος αλλάζουν την μπάλα. Ο Γκάλης, ο top scorer μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Μόσκοβιτς, Σίλβερ, η μπάλα στο Γιάντσι,
το επιτυχημένο σουτ, το μειώνεται η διαφορά στο ένα καλάθι. Πάντα υπέρ της ελληνικής ομάδας και ο Γκάλης στο Σταυρόπουλο. 7 λεπτά όλα αυτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με συγχωρείτε. Σίλβερ το λάθος, δεν είδε το Γιαμτσί. Η μπάλα πλάγια, ενώ ταυτόχρονα έχουμε δύο αλλαγές που θα κάνει ο Κώστας Πολίτης. Βλέπετε τον Κατσούλη, το νούμερο 7, που περνάει στον αγώνα στη θέση του Κατσούλη. Βγήκε και ο Σταυρόπουλος, πέρασε ο Γκάλης. Ανδρίτσος, Γιαννάκης. Ανδρίτσος, Κατσούλης. Γίνεται φάουλ από τον Μόσκοβιτς. Η μπάλα από πλάγια, μια και το ήταν το έκτο φάουλ, το ομαδικό έκτο φάουλ που κάνει η Ισραηλινή ομάδα, ενώ ήδη η ελληνική ομάδα έχει συμπληρώσει 8 φάουλ. Γιαννάκης, Ανδρίτσος, κόβεται, παίρνει το ριμπάν. Πολύ ωραίο ο Κατσούλης, του γίνεται φάουλ, δεν στηρίζεται. Σίλβερ, Μόσκοβιτς, ο Γιαμτζή το σουτ και είναι επιτυχημένο. Γιαμτζή, δύο επιτυχημένες προσπάθειες, δύο καλάθια μέχρι στιγμής. 36-36, ισοφαρίζουν οι Ισραηλοί. 6 λεπτά ακόμα και 40 δευτερόλεπτα και από τον Γκάλη στον Ανδρίτσο που δοκιμάζει το σουτ, κερδίζει φάουλ από τον Σίλβερ, έχει δικαίωμα για 3 σουτ, ο Λιβέρης Ανδρίτσος. 6 λεπτά ακόμα και 36 δευτερόλεπτα και δικαίωμα για 3 σουτ στον Λιβέρη Ανδρίτσο. 12, Ανδρίτσος, 2 μέτρα και 2, βλέπετε στις οθόνες σας. Θα χρειαστεί και τις 3, μια και έχει αποτύχει στην πρώτη του βολή. 37-36. Παραμένει το rebound από το Silver Moskovich. Από τον Γιάννη στον Μόσκοβιτς. Μότι Σίλβερ, Γιάννη που αποτυχάνει στο σουτ. Το ριμπάουντ από τον Φασούλα, Γιαννάκης. Και το καλάθι. Περνάει η ελληνική ομάδα 3 πόντους μπροστά. Ελληνική ομάδα, οι παίκτες της οποίας θέλουν να τελειώσουν νικηφόρα. Νικηφόρα να νικήσουν και τα 3 παιχνίδια που απομένουν, μια και οι ελπίδες τους για τους Λος Άντζελες έχουν χαθεί. Και έχουν χαθεί όχι κυρίως γιατί δεν το άξιζαν, αλλά γιατί κυρίως, ενώ βλέπετε ένα καλάθι από τον Σίλβερ, κυρίως στάθηκε εμπόδιο η εχθρική διαιτησία, με επικέστερη έκφραση αυτό, του Γιουγκοσλάβου στον αγώνα με την Μεγάλη Βρετανία, του Κιούριλιτς. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, στο παρόν, στον αγώνα με το Ισραήλ, ένα καλάθι από τον Ανδρίτσο. Η διαφορά παραμένει στους 31 πόντους, στους 3 πόντους με συγχωρείτε. Η αποτυχημένη προσπάθεια τώρα από τον Γιαμτσί, Γκάλης, που κάνει το λάθος, αλλά τον μιμείται και ο Λάσο. Βήματα λοιπόν, η μπάλα για την ελληνική ομάδα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε μια αλλαγή που ετοιμάζει ο Κώστας Πολίτης. Θα βγει από τον Ανδρίτσο, βλέπετε, μπαίνει με το νούμερο 8, ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Πολύ καλή η εμφάνισή του χθες στο παιχνίδι, το χθεσινό, που δώσαμε με τη Σουηδία. Από τον Γιαννάκη στο Ρωμανίδη, και πάλι Γιαννάκης, Ρωμανίδης, πάντα Γκάλης. Last of the rebound, Μόσκοβιτς. Σίλβερ. Λάσοφ κάνει την μπάλα, προσπαθεί ο Γκάλης, κερδίζει ο Σίλβερ. Από τον Μότι και πάλι στο Σίλβερ, από εκεί πάει στο Μόσκοβιτς, από εκεί στο Γιαμτσί. Σίλβερ. Λάσοφ τον κόβει, με φάουλ λέει ο διαιτής, με φάουλ ο Φασούλας. Βλέπετε την έκφραση του Παναγιώτη Φασούλα. Ενώ ταυτόχρονα το νούμερο 10 βλέπετε ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα. Και μια αλλαγή για την ελληνική ομάδα.
Ο Λιβέρης Ανδρίτσος περνάει στη θέση του Φασούλα που έχει κάνει 3 φάουλ. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. 41-38, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ακόμα, 41-39 έγινε το σκορ τώρα με την επιτυχημένη πρώτη προσπάθεια του Λάσοφ. Λάσοφ, δύο φάουλ που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ισραηλινός φορ. Γιαννάκης, Γκάλης, Ρωμανίδης, Γιαννάκης. Πολύ καλή προσπάθεια. Αύξανε τη διαφορά πάλι στους 3 πόντους, 43-40. Από τον Γιαμτσί στο Μόσκοβιτς. Γιαμτσί, 4 λεπτά βλέπετε απέναντι το ηλεκτρικό χρονόμετρο. Χάνουν την μπάλα οι Ισραηλοί, ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Γιαννάκης φεύγει από τον Μόσκοβιτς. Χάνει την μπάλα, την κερδίζει, την ξαναχάνει από τον Μόσκοβιτς. 4 Ισραηλοί, μόνο όλο ο Ανδρίτσος. Και κόβει ο Ανδρίτσος την μπάλα. Θαυμάσια η προσπάθεια του Έλληνα παίκτη. Δίκαια τα χειροκροτήματα, φτάνουν στα αυτιά σας. Άλλωστε, να ο Γκάλης σε μια πολύ ωραία προσπάθεια και σε ένα ακόμα καλάθι. 45-45 πόνους μπροστά ελληνική ομάδα. 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα ακόμα. Σε επανάληψη, πολύ ωραία προσπάθεια του Γκάλη. Ενώ δεν βλέπετε μια επιτυχημένη προσπάθεια του Μόσκοβιτς που βάζει το καλάθι. Μειώνεται διαφορά στους 3 πόντους και να ο Γκάλης εδώ που επιτυχάνει το 45-40. Το σκορ έχει διαμορφωθεί 45-42. Ενώ είχαμε μια αλλαγή και τους Ισραηλινούς, πέρασε στον αγώνα ο Ροέστη, βγήκε ο Μόσκοβιτς και ο Γιαννάκης τώρα για την ελληνική ομάδα. Λίγος κόσμος σήμερα στο Περσί. Ίσως αυτό συνέπεινε στο ότι η γαλλική ομάδα έπαιζε πολύ νωρίς, στις 3 ώρα Γαλλίας, στις 4 ώρα Ελλάδος. Ανδρίτσος, σύμβαλα στον Γκάλη, που θα βάλει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για ένα σουτ το φάουλ που θα κάνει ο Γιαμτσί. 47-42 και δικαίωμα για ένα σουτ στον Νίκο Γκάλη. Σε pressing η ελληνική ομάδα. Να ο Αροέστη βλέπει τον Γιαμτσί. Αροέστη, Σίλβερ. Το rebound από τον Γκάλη που χάνει όμως την μπάλα. Γιαμτσί βάζει το καλάθι. 48-44, δύο καλάθι διαφορά. Και Γιαννάκης τώρα για την ελληνική ομάδα. Ανδρίτσος, Ρωμανίδης, Γιαννάκης, Γκάλης, Γιαννάκης, Ρωμανίδης, στην προσποίηση, πολύ ωραία προσπάθεια και κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ από τον Λάσοφ, είναι το τρίτο φάουλ του Λάσοφ και δικαίωμα για τρία σουτ στο Μιχάλη Ρωμανίδη. Θα χρειαστεί και τις 3 βολές, έχει δικαίωμα για ακόμα 2. Δικαίωμα για ακόμα μία βολή στον Ρωμανίδη. Και ο πρώτος του πόντος στο σημερινό παιχνίδι. 49-44, πάντα σε pressing η ελληνική ομάδα. Silver τώρα. Τζελότικμαν το καλάθι. 49-46. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα και Γιαννάκης. Ρωμανίδης Γκάλης. Αροέστη. Τζελότικμαν. Αροέστη. Το καλάθι από μια γνώριμη θέση του Αροέστη.
48-51, 3 πόντους μπροστά η ελληνική ομάδα, 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα ακόμα και Γιαννάκης που θα βάλει το καλάθι. Πολύ καλή προσπάθεια του Γιαννάκη, πολύ καλό σήμερα. Ρωμανίδης θα κόψει πολύ ωραία, Γκάλης τώρα. Ευκαιρία που δεν χάνεται, 53-48, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάρο έστι. Είσαι Λότικμαν. Αροέστη. Ζελότικμαν έχει ελεύθερο διάδρομο, περνάει μέσα, χάνει το καλάθι. Ρωμανίδης δίνει στον Γκάλη που του κάνει φάουλ. Είναι φάουλ, έχει δικαίωμα για δύο σουτ. Το Νίκος Γκάλης από τον Αροέστη έγινε το φάουλ. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε time out που ζητάει η ελληνική ομάδα. Και ας ακούσουμε τι λέει ο Κώστας Πολίτης. Ακούσατε τι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Πάντα σε πρεσάρισμα, με προσοχή στο φάουλ, μια και η ελληνική ομάδα έχει συμπληρώσει 9 φάουλ και κάθε φάουλ που θα κάνει θα έχει σαν αποτελέσμα 2 σουτ, όποιος Ισραηλινός θα το κερδίσει. 55-48 το σκορ, 59 δευτερόλεπτα μένουν για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. . 56-48, 8 υπόνοιες διαφοράς και βλέπετε το press από την ελληνική ομάδα. 57-48, έκανε λάθος προηγουμένως ο ηλεκτρονικός πίνακας, μας μπέρδεσε. 57-48, Ζελότικμαν, η προσπάθεια στο Λάσο που χάνει την μπάλα, είναι πλάγια για τους Ισραηλινούς λένε οι διαιτές, ενώ ταυτόχρονα βλέπετε το Λάσο να σηκώνεται με τη βοήθεια του Γκάλη. Είναι και ο Γιαννάκης εκεί. 57-48 σε επανάληψη η φάση, η προηγούμενη, με την προσπάθεια του Ζελότικμαν που θα δώσει προς τον Λάφσοφ. Κινείται πολύ ωραίο ο Γιαννάκης για να βγάλει την μπάλα πλάγια. Ο Λάφσοφ, 3 φάουλ. Βλέπετε, 3 φωτ. Στη γαλλική ορολογία το φωτ. Πάντα οι κάμερες της Αντέντε πάνω στον φορ των Ισραηλινών για να ξαναρχίσει το παιχνίδι τώρα με τους Ισραηλινούς να έχουν την μπάλα από πλάγια, καθώς θέλουμε 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ζελότικμαν, Αροέστη, Σίλβερ, Γιαμτζή, η κίνηση πίβο, το φόλο από τον Λάσο, το καλάθι. 57-50 και η ελληνική ομάδα τώρα με τον Γιαννάκη στην επίθεση. 23 δευτερόλεπτα τώρα. Γκάλη, μία επίθεση ασφαλώς από την ελληνική ομάδα. Γιαννάκης, Ανδρίτσος, Κατσούλης, Γιαννάκης. 11 δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκδηλωθεί τώρα. 9 δευτερόλεπτα θέλουν για να περάσουν τα 30. Ανδρίτσος κάνει το σουτ και είναι επιτυχημένο. Από τον Λάσο θέλουμε 1 δευτερόλεπτο και το μίχρονο λίγη. Παρά την προσπάθεια του Αροέστη, το παιχνίδι στο ημίχρονο λίγη λοιπόν. Σκορ ημίχρονου Ελλάδα 59, Ισραήλ 50 και σε λίγο κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Είσαι στον αέρα. Και πάλι από το Παρίσι, από το θαυμάσιο Palais de Bercy, από το Omnisport όπως το λένε εδώ πέρα οι Γάλλοι, για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο, πάντα σε μαγνητοσκόπηση του αγώνα μεταξύ της ελληνικής ομάδας με το Ισραήλ. Ο αγώνας αυτός που άρχισε στις 8 ώρα Ελλάδας, αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 59-50 και έτοιμοι λοιπόν για το jump ball του δεύτερου ημίχρονου.
Φασούλας κέρδισε την μπάλα από τον Κάλλη στον Ανδρίτσο. Ανδρίτσος, Γιαννάκης, Φασούλας, Μάνθος, Κατσούλης και Κάλλης, η πεντάδα με την οποία ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα. Κάλλης, Γιαννάκης, Ανδρίτσος, το σουτ, ο Κατσούλης προσπαθεί, τελικά το rebound από τον Γιαμτζή. Αρέστη, Σίλβερ, τον κλείνει ο Κατσούλης, πολύ ωραία. Κάλλης, ο Αρέστη του κάνει φάουλ, δεν σφυρίζεται και τελικά βήματα σφυρίζεται ο Γιαννάκης. Αυτά η διαιτησία, μια διαιτησία που δεν μας έχει πάει καθόλου και όταν λέμε μας βήματα και από τον Λάσο και όταν λέμε δεν μας έχει πάει καθόλου, δεν μας έχει παίξει 50-50, δεν μας έχει παίξει στα ίσια όπως θα το λέγαμε. Μας έχει αδικήσει πάρα πολλές φορές στα περισσότερα παιχνίδια με αποκορύφωμα του Ιουγκοσλάβου Γιούριλιτς στο παιχνίδι με τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ παρακολουθήσετε ένα καλάθι από τον Λιβέρι Ανδρίτσο. Άρο Έστη, Πέρκοβιτς, 61-50 μπροστά η ελληνική ομάδα, Λάσοφ, Σίλβερ που κάνει το σουτ και είναι επιτυχημένο, 61-52, 18 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Οι Γιαννάκης έχουν ανοίξει την άμυνά τους οι Ισραηλινοί. Γιαννάκης, Κάλλης, Κατσούλης, είναι έξω από τη ρακέτα. Να ο Φασούλας που θα καρφώσει βέβαια και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Λάσο. Που αν δεν κάνω λάθος είναι το τέταρτο φάουλ. Ναι, είναι το τέταρτο φάουλ του Λάσο και σε πρώτο πλάνο ο Φασούλας. Ελάστε Λάσος από τις κερκίδες, από 50 περίπου Έλληνες που βρίσκονται σήμερα στις κερκίδες του Πεσί. 64-52, 12 πόντους μπροστά ελληνική ομάδα. Αρέστη, Μπέρκοβιτς, Αρέστη, ο Γιαμτζή επιτυχάνει το καλά. Ήταν αμαρκάρωσης άλλωστε. Ανδρίτσος, Γιαννάκης, Γκάλης τρέχει τώρα να το μαρκάρει, θαυμάσια η παλιά του στο Κατσούλη και η επιτυχημένη προσπάθεια. 66-54, το rebound από το Φασούλα, Γιαννάκης και ο Ανδρίτσος αποτελειώνει θα λέγαμε με τον καλύτερο τρόπο την assist του Γιαννάκη. 17 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. 68-54 το σκορ, το καλάθι από τον Μπέρκοβιτς, 68-56, 12 πόντι η διαφορά. Γιαννάκης τώρα για την ελληνική ομάδα. Ανδρίτσος, Γιαννάκης, Κατσούλης, κόβεται η μπάλα όμως πάει στον Ανδρίτσο που δεν βάζει το καλάθι. Γιαννάκης, του κάνει φάουλο αρρώστη. Απλά για λέει ο διαιτητής, ενώ ταυτόχρονα η Ισραηλινή ομάδα ετοιμάζεται για δύο αλλαγές. Θα μπει ο Γουίλις με το νούμερο 5 δεξιά στις οθόνες σας, τον βλέπετε. Και θα ξαναμπεί στον αγώνα ο Μότι, ενώ μεταξύ βγήκε και από τον αγώνα ο Λάσο, που είναι φορτωμένος με 4 φάουλ και ο Γιαμτζή. Και ο Γιαννάκης τώρα που δίνει στον Κάλλη, αυτός τον Κατσούλη, το πίβο, το σουτ. Ανδρίτσος, αστοχή, προσπαθεί ο Κάλλης να πάρει στο rebound και η μπάλα πλάγια για τους Ισραηλινούς. Αρωέστη, Μότι που χάνει την μπάλα, Γιαννάκης από τον Ανδρίτσο έχασε την μπάλα, Γιαννάκης που φεύγει από τον Πέρκοβιτς, δίνει την μπάλα αλλά κόβει το πόδι του Σίλβερ. Γιαννάκης, Ανδρίτσος, Γιαννάκης και πάλι στον Ανδρίτσο η μπάλα, Γκάλης, Ανδρίτσος για τον Κατσούλη που θα μπει, θα κάνει την τρίπλα και θα βάλει το καλάθι. Πάλι καρίσιο καλάθι από τον Μάθο Κατσούλη. 14 πόντοι που έχει επιτύχει ο φόρτ της ελληνικής ομάδας. 16-39 για τη λήξη και ο Σίλβερ τώρα για τους Ισραηλινούς. Ο Γουίλις αλλάζει την μπάλα με τον Μότι Μπέρκοβιτς. Αρωέστη, προσποίηση, το σούτο, το καλάθι. 70-58,
16 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμα και Γιαννάκης τώρα για την ελληνική ομάδα στην επίθεση. Ανδρίτσος ανοίγεται, δίνει στον Κατσούλη που θα ξανακάνει την τρίπλα, θα του κάνει φάουλ ο Γουίλης. Δικαίωμα για τρία σουτ στον Μάρτο Κατσούλη. Βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον Γουίλη. Τον Γουίλη καθόλου ευχαριστημένο ασφαλώς. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και μία αλλαγή, μία ακόμη αλλαγή για τους Ισραηλινούς. Ο Κάσπι με το νούμερο 8 δεξιά με τα μαλλιά. Ενώ είναι λάθος η ένδειξη της Ατέντε. 12 πόντους ο Κατσούλης, 14 πόντους έχει σημειώσει ο φορ της ελληνικής ομάδας. 15 με αυτόν, 71-58 το σκορ πάντα. Έχει δικαίωμα για ακόμα μια προσπάθεια, για ακόμη ένα σούτ. Να σας πούμε τα προηγούμενα αποτελέσματα στους δύο αγώνες που προηγήθηκαν, καθώς το σκορ γίνεται 72-58. Η Ισπανία διέλυσε, θα λέγαμε, τη Γαλλία. Στο πρώτο ημίχρονο 117-102 κέρδισε τελικά. Στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκαν οι Ισπανοί 71-52. 71 πόντους στο πρώτο ημίχρονο εις βάρος των Γάλλων. Και η Γερμανία κέρδισε τη Σουηδία με 82-58. 37-28 προηγήθηκε στο ημίχρονο. Και πάλι στον αγώνα, καθώς είδατε τον Γκάλι σε πρώτο πλάνο, με τον Αροέστη, Μπέρκοβιτς που αστοχεί. Το rebound πολύ ωραία από το Φασούλα, του κάνει follow, Γουίλις δεν σφυρίζεται. Γιαννάκης. Μπέρκοβιτς του κλέβει την μπάλα προς το παρόν. Γιαννάκης επιμένει, κάνει και την τρίπλα. Ξαναφεύγει από Αρώστη και Μπέρκοβιτς. Και ο Λιβέρης Ανδρίτσος. Ο Λιβέρης Ανδρίτσος που επιτέλους βρίσκει τον εαυτό του. Αυτό φάνηκε από χθες άλλωστε στο παιχνίδι με τους Σουηδούς. Αρώστη. Άλλαξε την μπάλα με τον Κάσπι και πάλι Κάσπι τώρα. Αρώστη. Που θα κάνει ένα ενόχλητο στο σουτ, θα στοχίσει και θα βγάλει την μπάλα πλάγια, έκανε και φάουλ, δεν σφυρίχθηκε. 74-58 υπέρ της ελληνικής ομάδας, μια ελληνική ομάδα που μπήκε σοβαρά στο παιχνίδι, το τονίζουμε αυτό. Στο Φασούλα τώρα, Ανδρίτσος, Γιαννάκης, η μπάλα στον Κατσούλη που κόπηκε από τον Γουίλη, Σαροέστη και Μπέρκοβιτς σε ένα εύκολο καλάθι. 74-60, 15 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει ο αγώνας. Γκάλι. Γιαννάκης. Που θα βρει θαυμάσια τον Γκάλι με υπέροχο φόλο. Γίνεται 76-60. Ο Ήλις, ο Κάσπι, με συγχωρείτε, άλλαξε την μπάλα με τον Αρώστη. Η μπάλα στον Μπέρκοβιτς. Αρώστη. Κάσπι, Μότι και βήματα από τον Μότι. Η μπάλα πάει πλάγια για την ελληνική ομάδα από τον Ανδρίτσο στο Γιαννάκη. Και ο Γκάλης που φεύγει από τον Μπέρκοβιτς. Κάνει την προσπάθεια θαυμάσια η ασίστ για τον Φασούλα που επιχειρεί να καρφώσει και του κάνει φάουλ ο Μότι. Δικαίωμα για τρία σουτ στο φορ της ελληνικής ομάδας. Εδώ βλέπετε τον Ανδρίτσο. Να ο Φασούλας τώρα στις οθόνες σας. Φασούλας που αναγκάστηκε μετά τον τραυματισμό του Κουκολάκη με 50% αστοχία ο Φασούλας να είναι ο μόνος ψηλός, ο μόνος καθαρόαιμος φόρα αν θέλετε της ελληνικής ομάδας σε αυτό το προολυμπιακό τουρνουά και που κατά γενική ομολογία πρέπει να πούμε ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Το 78-60-18 η πόντη της διαφοράς απέναντι σε ένα Ισραήλ και ένα τώρα ο Ζίσμαν που έχει περάσει τον αγώνα. Αλλάζει με τον Σίλβερ. Μότι, Ζίσμαν, Μπέρκοβιτς. Ο Μότι αποτυχάνει, προσπαθεί ο Φασούλας και δίνει στο Γιαννάκη. Που βλέπει τον Γκάλι, η προσποίηση, θαυμάστε την προσποίηση του Νίκου Γκάλι και το φάουλ που γίνεται από τον Γουίλις, είναι το δεύτερο φάουλ του Γουίλις, δικαίωμα για τρία σουτ στον Έλληνα παίκτη, ενώ ταυτόχρονα μία ακόμα αλλαγή
για την Ισραηλινή ομάδα. Σε πρώτο πλάνο ο Γκάλης με 23 πόντους μέχρι στιγμής. Οι 24 γίνονται τώρα και λέγαμε μια αλλαγή, πέρασε στον αγώνα ο Γιαμτσί και βγήκε ο Μότι για τους Ιδαλούς βέβαια. 25 πόντοι που σημείωσε ο Γκάλης, 80-60, 20 πόντοι διαφορά η ελληνική ομάδα μπροστά και ελάς στις κερκίδες. Το rebound από τον Ανδρίτσο, ο Γιαννάκης πολύ δυνατή παλιά, αδύνατο να την προλάβει ο Γκάλης. Η μπάλα στον Μπέρκοβιτς σε πρώτο πλάνο. Ζίσμαν. Και πάλι Ζίσμαν από τον Κάσπι. Κάσπι, η κίνηση το Ραβερσέ και η αποτυχημένη προσπάθεια. Τελικά το καλάθι θα το πετύχει ο Γιαμτσί. Θα κερδίσει και φάουλ από τον Ανδρίτσο. Έχει δικαίωμα για ένα σουτ ο Ισραηλινός παίκτης. 80-62 το σκόρο. 13 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. Ο σημερινός αγώνας που παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση από την τηλεόραση της ΕΡΤΕΝΑ. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Με τον Γιαννάκη να δίνει στον Γκάλη και πάλι Γιαννάκης. Ανδρίτσος. Γιαννάκης, Γκάλης, Ανδρίτσος, Φασούλας, το pivot αποτυχάνει προσπάθεια όπως και το follow, αποτυχημένο follow από τον Κατσούλη. Να ο Ζίσμαν, να ο Μπέρκοβιτς τώρα, η παλιά του για τον Σίλβερ και το καλάθι. 12 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. 80-64 μείωσαν οι Ισραηλοί. Ανδρίτσος τώρα για την ελληνική ομάδα που δίνει στον Κατσούλη. Είναι μόνος ο Φασούλας. Δεν τον είδε ο Μάρθος Κατσούλης. Γιαννάκης, Ανδρίτσος, Γκάλης. Η προσποίηση, το σουτ και το καλάθι. 27 η πόντη που σημείωσε ο Νίκος Γκάλης. 12 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. 82-64 το σκορ. Και μία ακόμα αλλαγή για τους Ισραηλινούς. Θα βγει από τον αγώνα ο Μπέρκοβιτς που δεν τραβάει σήμερα. Θα μπει ο Ζελότικμαν. Ένας Μπέρκοβιτς που ήταν ο καλύτερος παίκτης για τους Ισραηλινούς στον αγώνα που έδωσαν χθες με τη Γαλλία. Σίλβερ που κάνει το σουτ είναι άστοχο από τον Γκάλη το rebound. Φεύγει ο Γκάλης, είναι σκεμμένο το φάουλ. Είναι φάουλ βέβαια από τον Ζελότικμαν. Αλλά έμπαινε μόνος ο Γκάλης και από πλάγια λέει οι διαιτητές. Είδατε χαρακτηριστικά την κίνηση του Βέλγου. Γιαννάκης, Ανδρίτσος, Γιαννάκης, το rebound από τον Φασούλα που αποτυχάνει, δεν είναι δυνατόν. Και όμως συμβαίνουν αυτά στο μπάσκετ και στους μεγάλους παίκτες. Βλέπετε γελάει ο Φασούλας. Πλάγια για την ελληνική ομάδα, Γιαννάκης, Κατσούλης. Η μπάλα κάνει και αυτή τα κέφια της. Και πάλι για η ελληνική ομάδα. Γιαννάκη. Γκάλης, Γιαννάκης, Ανδρίτσος, Γιαννάκης, Γκάλης. Ανδρίτσος. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για να εκδηλώσει επίθεση η ελληνική ομάδα. Πολύ ωραία στο Φασούλα και το κάρφωμα. 82-64, 11 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. 84-64, με συγχωρείτε το σκορ. Οι Γάλλοι δυστυχώς τα θαλασσώσει εδώ. Η διοργάνωσή τους κάθε άλλο παρακαλεί, ιδιαίτερα για τους δημοσιογράφους. Το ηλεκτρονικό χρονόμετρο, ο ηλεκτρονικός πίνακας συνέχεια μας μπερδεύει. Άλλο δείχνει ο ηλεκτρονικός, άλλος ένας πίνακας που έχουμε ακριβώς απέναντί μας. Έτσι μας συγχωρείτε αν καμιά φορά κάνουμε λάθος σκορ. Γιαννάκης, Γκάλης, στα πόδια του Ζελότικμα είναι βήματα. Αυτά είπαμε για τους γιαϊτάς, δεύτερα βήματα από το Ζελότικμα που πήδηξε με την μπάλα στα χέρια. Γκάλης, που μπαίνει προς τα μέσα, στο Φασούλα και το κάρφωμα.
χειροκροτήματα από τους λίγους θεατές, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες είπαμε. Και κοιτάξτε την προσπάθεια του Γκάλι που πάει για να σουτάρει, κάνει την προσποίηση, ξεγελάει όλους και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Φασούλας να καρφώσει την μπάλα. Να κάνει το σκορ 86-66, να γίνουν 20 πόντοι της διαφοράς, η μεγαλύτερη μέχρι τώρα φυσικά. 13 πόντοι που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής ο Παναγιώτης Φασούλας, που θα έχει την ευκαιρία να τους κάνει 14 και τους κάνει. 87-66, 21 η πόντοι διαφοράς, η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε μέχρι τώρα η ελληνική ομάδα και η Γιαμτσή τώρα που δίνει στον Ζίσμαν. Γιαμτσή. Ζίσμαν, Ζελότικμαν, επιτυχάνει το καλάθι. Σε pressing οι Ισραηλινοί, θα το δείτε τώρα, Φασούλας στο Σταυρόπουλο. Από εκεί στον Γκάλι, που θα κάνει το σούτ, θα βάλει το καλάθι. Ακόμα ένα καλάθι για τον Νίκο Γκάλι. Ζίσμαν, τον κλείνει ο Σταυρόπουλος. Ζελότικμαν. Τον κόβει εντυπωσιακά ο Φασούλας. Γκάλης που φεύγει από το Ζίσμαν, από το Ζελόρικμα, με συγχωρείτε, του κάνει φάουλ. Είναι το 8ο φάουλ για τους Ισραηλινούς. Από το επόμενο οι παίκτες μας θα μπορούν να θα έχουν δικαίωμα για δύο σουτ σε όποιο σημείο του γηπέδου και αν γίνεται. Και Σταυρόπουλος δίνει στον Γκάλη. Γκάλης, Φασούλας. Κλείνεται, του κάνει φάουλ. Ο Κάσπι, το νούμερο 5, είναι το τέταρτο φάουλ. Δεν πρόλαβε να μπει αυτός ο παίκτης, έκανε 4 φάουλ γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αλλαγή για την ελληνική ομάδα. Δεν τη βλέπετε. Μπαίνει στον αγώνα ο Φιλίππου, βγήκε ο Κατσούλης. Και Φασούλας, δικαίωμα για δύο σουτ, μια και οι Ισραηλινοί έχουν συμπληρώσει 9 φάουλ. Δικαίωμα για ακόμα ένα σουτ. 89-68 το σκορ, πάντα υπέρ της ελληνικής ομάδας. 9 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα ακόμα. Και 90-68 τώρα. Ζίσμαν. Ζελότικμαν, μαρκάρεται από το Σταυρόπουλο, του κάνει φάουλ. Σε πρώτο πλάνο ο Σταυρόπουλος, βλέπετε δεξιά πέρασε ο Κάσπι. Ζελότικμαν, από τον Κάσπι στο Ζίσμαν. Ζελότικμαν και Ζίσμαν αλλάζουν την μπάλα. Και πάλι Ζελότικμαν, είναι άστοχο το σουτ. Αλλά το πολύ ωραίο follow από τον Γιάμτζη. Έτσι η διαφορά μειώνεται στους 20 πόντους, 90-70 υπέρ της ελληνικής ομάδας πάντα. Ρωμανίδης, Σταυρόπουλος, στο Φιλίππου η μπάλα. Την κλέβει ο Σίλβερ που κατεβάζει την μπάλα, είναι δυνατή η μπάλα. Η μπάλα πάει για τους Έλληνες απ' έξω, εν τω μεταξύ βλέπετε αριστερά στις θέσεις όπου βρισκόμαστε. Ενώ έχουμε κάποια διακοπή, ξεκόλλησε κάτι από το καλάθι. Και το παιχνίδι με το Ρωμανίδη τώρα να δίνει την μπάλα στον Γκάλι, από εκεί στο Σταυρόπουλο. Γκάλις. Σταυρόπουλος. Μέσα η μπάλα. 92-70, 22 πόντους διαφοράς απέναντι στο Ισραήλ. Ζίσμαν. Οι παίκτες μας ίσως στο σημερινό παιχνίδι δείχνουν πόσο άδικα αποκλείστηκαν. Βήματα από τον Κάσπι, πολύ σωστά. Ρωμανίδης, Σταυρόπουλος. Και δεν χρειάζεται μόνο το σημερινό παιχνίδι για να αποδείξουν πόσο άδικο αποκλείστηκαν. Το follow από τον Φασούλα ήταν άστοχο. Δεν χρειάστηκε, επαναλαμβάνω, το σημερινό παιχνίδι. Είχε προηγηθεί το παιχνίδι με την Ισπανία. Είχε προηγηθεί καλή εμφάνιση με τη Βρετανία. Όπου μόνο η διαιτησία του Κιούριλιτς μπορούσε να στερήσει την νίκη από την ελληνική ομάδα. Και σήμερα φυσικά απέναντι στο Ισραήλ, που η διαιτησία είναι εντάξει. Οι 22 πόντοι της διαφοράς μιλάνε μόνοι τους. Γκάλης αποτυχάνει, ξανακερδίζει το rebound με την παρέμβαση και του Φιλίππου και βάζει ένα εκπληκτικό καλάθι. Ακούτε τα χειροκροτήματα Γάλλων και Ελλήνων εδώ στο Omnisports, στο Palais de Bercy, στο
στο θαυμάσιο Παλέ ντε Μπερσί. Η αποτυχημένη προσπάθεια του Γκάσπι, ο Φιλίππου στο Σταυρόπουλο που σπρώχνει την μπάλα. Προσπαθεί να την κερδίσει και κάνει φάουλ. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε διακοπή, έχουμε αλλαγή από πλευράς της Ισραήλ, ήταν το τρίτο φάουλ του Σταυρόπουλου και ταυτόχρονα και time out, ενώ το μικρόφωνο πάει για τους Ισραηλινούς. 72-94 επίσης της ελληνικής ομάδας και ας ακούσουμε τι λένε οι Ισραηλινοί. Σε πρώτο πλάνο ο Κώστος. Ο Μελινιάκ. Και η ευστοχία των παιχτών, Silver 47% ευστοχία, Γιαμτσί 77% και ο Λάσοφ 100% με τους 16 πόντους. Λάσο. Μόσκοβιτς που μπήκε στον αγώνα, αντικατέστησε το Ζίσμαν. Λάσοφ ξαναμπήκε, με 4 φάουλ είναι ο Λάσοφ. Σίλβερ. Γιαμτσί. Λάσοφ. Να ο Μόσκοβιτς που βάζει το καλάθι. 94-74, 20 πόντους διαφοράς, 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Και Σταυρόπουλος που βλέπει τον Γκάλι, η προσποίηση βλέπει τον Φιλίππου και το καλάθι. 7 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ακόμα. 96-74 το σκορ. Και Μόσκοβιτς για τους Ισραηλινούς. Ζελότικμαν που ξαναδέχεται την μπάλα. Τον κλείνει και κάνει φάουλ ο Ζελότικμαν πάνω στον Φιλίππου, επιθετικό. Βάζει το καλάθι όμως ο Ζελότικμαν. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε δύο αλλαγές για την ελληνική ομάδα, αποχωρεί ο Φασούλας, μπαίνει ο Κατσούλης, βγαίνει και ο Γκάλης και μπαίνει ο Γιαννάκης. Βλέπετε τον Γκάλη. Γκάλης, ζουμάρισμα της κάμερας της Αττέντε, μεγάλο όνομα στο προολυμπιακό, στο φετινό προολυμπιακό. Σε μια ακόμα διοργάνωση. Φιλίππου έβαλε το πρώτο σουτ, το βάζει και το δεύτερο. 98-76 διαφορά. Το σκορ 22 πόντους διαφοράς μάλλον. Μόσκοβιτς και το Ζελότικμαν. Κάνει φάουλο Σταυρόπουλο, σωστό. Σφυρίζεται από τον κύριο Μουτάρτ. Και η μπάλα θα είναι πλάγια, μια και ελληνική ομάδα. Έχει συμπληρώσει μόνο 5 φάουλ μέχρι στιγμής. Σίλβερ, Ζελότικμαν που κάνει το σουτ είναι άστοχο, το rebound πολύ ωραία από τον Γιαννάκη. Αντεπίθεση με τον Φιλίππου που κόβεται πολύ ωραία εξίσου από τον Σίλβερ. Μόσκοβιτς. Ζελότικμαν χάνει την μπάλα από τον Γιαννάκη. Μόσκοβιτς. Σίλβερ. Ζελότικμαν και νέο πλάγιο από το Ρωμανίδη αυτή τη φορά η μπάλα. Χτύπησε στα πόδια του, το είδατε. Ζελότικμαν. Μόσκοβιτς. Μπάλα στο Λάσο που σπρώχνει, έκανε το επιθετικό φάουλ, δεν το σφίριξαν ιδιαίτερα. Γιαννάκης. Σταυρόπουλος. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρωμανίδης. Σταυρόπουλος. Κατσούλης, Σταυρόπουλος, Φιλίππου μπαίνει προς τα μέσα και τελικά γίνεται φάουλ από τον Σίλβερ. Έχει δικαίωμα για 3 σουτ, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και μια αλλαγή, καθώς βλέπετε εσείς τον Φιλίππου που κάνει η ελληνική ομάδα, βγαίνει από τον αγώνα ο Σταυρόπουλος, μπήκε στον αγώνα με το νούμερο 10 ο Κώστας ο Μίσας. Φιλίππου 100% ευστοχία στα φάουλ, μας λένε οι Γάλλοι. 99-76. Δεν διαψεύδει τους αριθμούς ο Νίκος Φιλίππου. Και 176.
Ιδιαίτερα πανηγύρια στην εξέδρα από τους Έλληνες φιλάθλους για τη συμπλήρωση 100 πόντων και Μόσκοβιτς που δίνει στον Λάσο. Μόσκοβιτς, η μπάλα στον Σίλβερ. Rebound από τον Μιχάλη Ρωμανίδη. Μιχάλης Ρωμανίδης και ο Παπαπέτρου, δύο πολύ μεγάλα ονόματα στο εφηβικό, στην εθνική μας εφηβική ομάδα, που φαίνεται ότι θα διαγράψουν, φαίνεται ότι ο ορίζοντας είναι ανοιχτός για αυτούς. Βλέπετε μια προσπάθεια επιτυχημένη του Μιχάλη Ρωμανίδη. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ορίζοντας είναι ανοιχτός για αυτούς στο χώρο του μπάσκετ. Μόσκοβιτς, πολύ ωραία η παλιά για τον Γιαμτσί που κερδίζει το φάουλ, έχει δικαίωμα για 3 σουτ. Ενώ ταυτόχρονα αλλαγή για τους Ισραηλινούς σε πρώτο πλάνο Φιλίππου που έκανε το φάουλ. Θα μπει στον αγώνα ο Μπέρκοβιτς ή δεν θα γίνει ακόμα αλλαγή. Δεν θα γίνει γιατί μάλλον θα αλλάξει τον Γιαμτσί. ...21 η πόντη που έχει σημειώσει ο Γιαμτσί, πάντα σε πρώτο πλάνο. 102-77 το σκορ, 5 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα ακόμα και τώρα θα γίνει αλλαγή, πράγματι θα βγει ο Γιαμτσί στα... Βλέπετε μπήκε ο Μπέρκοβιτς με το νούμερο 9. Γιαμτσί από τη Μακαμπή. Μπέρκοβιτς επίσης από τη Μακαμπή. Συνολικά στην Ισραηλινή ομάδα, στους 12 Ισραηλινούς παίκτες, παίζουν 6 παίκτες από τη Μακαμπή. Μια επιτυχημένη προσπάθεια του Γιαννάκη. Από τον Μπέρκοβιτς στο Μόσκοβιτς και πάλι Μπέρκοβιτς, Μόσκοβιτς, Λάσο, Σίλβερ που μπαίνει μέσα, του κάνει φάουλ ο Βίδας. Δικαίωμα για 3 σουτ στον Σίλβερ. Βίδας που πήρε τη θέση του Ρωμανίδη. 104-78 το σκορ, 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στο Παλέ ντε Μπερσί. 104-79 και 104-80. Βίδας Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης, σε pressing πάντα Ισραηλινή. Μίσας. Βίδας. Γιαννάκης. Βίδας. Μίσας. Γιαννάκης. Πολύ ωραία η ασίστ. Φιλίππου δεν έχει παρά να βάλει το καλάθι. 106-80 το σκόρο. 106 πόντους απέναντι στο Ισραήλ. Θαυμάσιο το κόψιμο του Φιλίππου. Και να ο Γιαννάκης τώρα που έχει μπροστά του τον Μόσκοβιτς. Δίνει στο Μίσα. Αυτός και πάλι στο Γιαννάκη και το καλάθι, ναι. Φοβερό καλάθι. 3 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σκορ έχει πάρει διαστάσεις τριάμβου για την ελληνική ομάδα. 108-80, 28 υπόντης διαφοράς από τον Μπέρκοβιτς στο Μόσκοβιτς μπροστά το Μίσας. Προσπαθεί ο Μπέρκοβιτς, κόβεται περίφημα από τον Φιλίππου. Γιαννάκης, Μίσας. Το rebound από τον Μπέρκοβιτς. 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Περνάει ο Μόσκοβιτς και βάζει το καλάθι. Ωραία η προσπάθειά του παρά την προσπάθεια του Κατσούλη να τον κόψει. Γιαννάκης. Το μαρκάριο Ζελότικμαν. Βίδας. Κατσούλης. Φιλίππου. Βλέπει τον Κατσούλη. Γιαννάκης. Γίνεται φάουλ. Δεν το βλέπουν ιδιαίτερα. Αλλά χάνουν την μπάλα και οι Ισραηλοί μετά από αυτή την παλιά του Σίλβερ. Ενώ ταυτόχρονα θα γίνει ακόμα μια αλλαγή για την ελληνική ομάδα. Δύο αλλαγές για τους Ισραηλινούς. Θα μπουν για τους Ισραηλινούς ο Γιαμτσί και ο Μότι. Για την ελληνική ομάδα μπήκε ο Καρατζουλίδης στη θέση του Κατσούλη. Και Μίσας τώρα που δίνει στον Βίδα. Φεύγει από τον Μπέρκοβιτς, κάνει και το σουτ. Είναι μέσα η μπάλα.
2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα το πρώτο καλάθι του Κυριάκου Βίτα. 110-82 το σκορ και έχουμε φάουλ που κάνει ο Γιαννάκης πάνω στον Μπέρκοβιτς. Το 7ο, το 8ο φάουλ μάλλον που κάνει η ελληνική ομάδα. Ένα ταυτόχρονα μία ακόμα αλλαγή θα κάνει ο coach της ελληνικής ομάδας. Θα μπει στον αγώνα ο Παπαπέτρου που σας μιλήσαμε προηγουμένως. Θα βγει ο Γιαννάκης. Χειροκροτήματα για την πολύ καλή απόδοση του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και έχουμε φάουλ να δούμε τι σφυρίζει ο διαιτητή. Φάουλ, ναι. Πάνω στον Καρατζουλίδη. Που έκανε μάλλον ο Καρατζουλίδης. Και έτσι ο Λάσοφ έχει δικαίωμα για 3 σουτ. Λάσοφ έχει πάρει ήδη τη θέση του. Το βλέπετε, το νούμερο 4. Ο Φορ. Έχει δικαίωμα για 1 σουτ. Μια και το καλάθι που έβαλε μέτρησε. 110-85 πάει το σκορ και Φιλίππου τώρα σε pressing Ισραηλινή, ενώ ταυτόχρονα έχουμε time out που ζητάει ο προπονητής ελληνικής ομάδας ο Κώστας Βολίτης. Ας τον ακούσουμε, το μικρόφωνο πάει εκεί, τι έχει να πει. Το 4, πάμε να πάρουμε 4. Θα πάρει το, είπαμε το 4, το 4 το μαργαζίδι. Τι και πάτε το 4 το μαργαζίδι, του πάνε καλά το 4. Θέλουμε κατευθείαν τον αγώνα. Θα πάρει το 14. Θα μαρκάρει το 12 γιατί γίνεται και σύστημα έτσι. Το Μπέρκοβιτς και το Φρέιντερ. Τρώμε πολύ καλά, να χάσουμε ένα σου δεν πειράζει. Να μην τρώμε, πάσουμε το ακούσατε τι είπε ο προπονητής της ελληνικής ομάδας, στους παίκτες μας. Οι Ισραηλινοί σε pressing, βλέπετε. Μη σας. Φεύγει πολύ ωραία. Φιλίππου χάνει την μπάλα, η μπάλα πλάγια για τους Ισραηλινούς. Μόσκοβιτς. Λάσοφ, Μόσκοβιτς. Λάσοφ το καλάθι. 110-87 το σκορ. Μίσες τώρα για την ελληνική ομάδα. Σε πρώτο πλάνο ο Λάσοφ πέρασε μπροστά. Και κάνει φάουλ ο Μόσκοβιτς πάνω στο μίσα δικαίωμα για 2 σουτ στο playmaker της ελληνικής ομάδας. 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Να ο Κώστας Βολίτης σε πρώτο πλάνο. Δίπλα του ο βοηθός του Ιορδανίδης. Και ο Μίσας έτοιμος. Αυτό που μας δείχνουν δεν ξέρω τι είναι για τον Ζελότικμαν. Και ίσως ότι έκανε πάνω φάουλ στον Μίσα. 2 λεπτά και 15 λοιπόν δευτερόλεπτα ακόμα. Το σκορ έχει πάει 112-87. Και από τον Λάσοφ η μπάλα πάει στον Μόσκοβιτς. Μπέρκοβιτς. Και να έχουμε φάουλ από τον Παπαπέτρου πάνω στον Λάσοφ. Ο Φόρτ των Ισραηλινών θα έχει δικαίωμα για 2 σουτ, μια και η ελληνική ομάδα έχει συμπληρώσει επίσης 10 φάουλ. Και ο Λάσοφ. Επιτυχάνει το πρώτο. Τον 12-89 και βίδας τώρα για την ελληνική ομάδα που φεύγει από τον Μπέρκοβιτς. Φιλίππου, το καλά. 114-89, τριαμβευτική νίκη για την ελληνική ομάδα. Μόσκοβιτς. Και η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα είναι ασφαλώς. Γιατί δίστασε ο διαιτητής να το δώσει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δίστασε ο Αυστριακός ο Γκρέκορ. Μίσας. Βίδας. Μίσας. Καρατζουλίδης. Πόπο τη χάνει. Παπαπέτρο προσπαθεί. Χάνει την μπάλα από τον Μπέρκοβιτς και κάνει φάουλ ο Βίδας πάνω στον Μπέρκοβιτς.
δικαίωμα για δύο σουτ στον Μίκη Μπέρκοβιτς, ύψος 1.92, γνωστός παίκτης τους Έλληνες φιλάθλους. Προσπαθεί το φόλο από τον Λάσοφ και το φάουλ από τον Καρατζουλίδη, έτσι δικαίωμα για δύο σουτ και στον Χάουαρ Λάσοφ, ύψος 2.10, παίκτης της Μακαμπή του Τελαβίβ. Ένα λεπτό και 24 δευτερόλεπτα μένουν ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το σκορ πάντα 114-91 τώρα. Και να ο Χάουαρτ Λάσοφ, το νούμερο 4 της Ισραηλινής ομάδας, που θα βάλει το καλάθι 114-92, ενώ ταυτόχρονα έχουμε φάουλ, αν είναι δυνατόν. Δύο σουτ λένε, δύο σουτ. Ένα φάουλ που κάνει ο Φιλίπ. Ένα φάουλ που γίνεται στην ίδια φάση. Είπαμε για τις ζητάς, ελπίζω να μην γίνουμε κουραστικοί. Διαμαρτύρεται φυσικά ο κόσμος της ελληνικής ομάδας και ο βοηθός του. Ελπίζω λοιπόν να μην γίνουμε κουραστικοί για τη διαιτησία με αυτά που είπαμε. Αλλά δυστυχώς για μας ήταν η αλήθεια. Η διαιτησία που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αποκλεισμό της ελληνικής ομάδας. Στο ότι δηλαδή δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση για το Λος Άντζελες. Μίσας Βίδας και πάλι Μίσας και πάλι Βίδας και το θαυμάσιο, όχι, βιάστηκα να πω. Προσπάθησε να καρφώσει Βίδας. Ένα λεπτό και 12 δευτερόλεπτα. Προσπάθεια πάνω σαν πάρα πολύ ωραία. Ζελότικμαν γίνεται φάουλ από τον Φιλίππου, σφυρίζεται φυσικά. Δικαίωμα για τρία σουτ στον Γιάμτζη. Ενώ ο Φιλίππου έκανε το δεύτερο φάουλ. 114-93 το σκορ, ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Και να σε πρώτο πλάνο ο Γιάμτζη. Ο Ντόρον Γιάμτζη, ύψος 1.98, παίχτης της Μακαμπί Ραμπάτ. Από τον Βίδα η μπάλα πάει στον Μίσα. Πολύ ωραία η πάσα του Παπαπέτρου που βάζει το καλάθι. Το πρώτο καλάθι του Κατερινιώτη παίχτη. Από τον Μότι στον Μόσκοβιτς κόβει πολύ ωραίο ο Βίδας τον Μπέρκοβιτς, την παλιά που πήγαινε για τον Μπέρκοβιτς, μπαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Καρατζουλίδη που αστοχεί και πάλι Βίδας όμως, που θα βάλει αυτό στο καλάθι. Η ελληνική ομάδα πετυχαίνει 118 πόντους τώρα, 95 Ισραηλινοί. Ίσως αν θυμάμαι καλά είναι η μεγαλύτερη νίκη που πέτυχε ποτέ η ελληνική ομάδα απέναντι στο Ισραήλ. Και Φιλίππου πήρε το rebound, του κάνει φάουλ. Του κάνει φάουλ, αν είναι δυνατόν ο Γιάμτζη. Γι' αυτό βγήκε ο Φιλίππου έξω, γι' αυτό πάτησε γραμμή. Βλέπετε 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Τι να πούμε για τη διαιτησία, τα πάμε. Και να και πάλι ο playmaker των Ισραηλινών, ο Μόσκοβιτς, που χάνει την μπάλα, ο Μπέρκοβιτς. Βίδας, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Μίσας που κάνει το σουτ. Είναι μέσα η μπάλα. 120-95 το παιχνίδι λύκει. Το παιχνίδι λύκει. Η ελληνική ομάδα επιτυχάνει μια εκπληκτική, μια θριαμβευτική αν θέλετε νίκη. Δίκαια τα χειροκροτήματα των φιλάθλων που βρίσκονται εδώ στο Omnispor στο Palais de Bercy. 120-95 η ελληνική ομάδα κερδίζει το Ισραήλ. Αύριο θα συναντήσει την γαλλική ομάδα σε έναν αγώνα που θα αρχίσει στις 5.30 ώρα Γαλλίας, 6.30 ώρα Ελλάδας. Θα το παρακολουθήσετε σε μαγνητοσκόπηση